Θα πάμε στα Χανιά, θα πάμε στη Δυτική Κρήτη, μια ξεχωριστή πρωτοβουλία του Ελληνικού Τμήματος Πολιτισμικής ημέρας παιδικού βιβλίου για την Κρήτη, σε συνεργασία με το Δήμο Χανίων και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων, γιόρτασαν τα 10 χρόνια δημιουργίας του θεσμού το προηγούμενο Σάββατο. Θέλω λίγο να πάμε στο χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Θέλω να πάμε λίγο στην ιδιοργάνωση, βέβαια ανήκει στην κυρία Μαρίνα Πλούμπη. Εκεί θα πάμε να την συναντήσουμε. Βλέπουμε και χαρακτηριστικές φωτογραφίες. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κυρία Πλούμπη. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να σας ευχαριστήσω και για την αναμονή, αλλά το προηγούμενο θέμα μας ταξίδεψε. Οπότε και ο χώρος του βιβλίου και ένα βιβλίο, αλλά και ένα ταξίδι μας μεταφέρει κάπου αλλού. Λοιπόν, αναφορικά για αυτή τη σπουδαία διοργάνωση, για πείτε μας δύο λόγια. Καταρχήν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την τόσο καλή θερμή φιλοξενία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και τη στήριξη του Δήμου φυσικά. Η υπεύθυνη των βιβλιοθηκών, η κυρία Χουδαλάκη, ήταν εξαιρετική μαζί με όλους όσους στελεχώνουν τις βιβλιοθήκες του Δήμου. Διοργανώθηκε το Σάββατο, έγινε για πρώτη φορά στην Ελλάδα διαζώσεις αυτή η διοργάνωση. Πολυπολιτισμική ημέρα λοιπόν παιδικού βιβλίου. Multicultural Children's Book Day. Ο θεσμός αυτός προέρχεται από την Αμερική. Είναι 10 χρόνια γιορτάσαμε φέτος και η Ελλάδα είναι μέλος από το 2018. Με Global Co-host, την διοργανώτρια δηλαδή, την κυρία Αγαθή Ρόδη. Και φέτος ήταν η πρώτη φορά που διοργανώθηκε διαζώσεις στην Ελλάδα αυτό και στα όμορφα Χανιά. Παραμύθια λοιπόν. Ακριβώς, παραμύθια, παιδικό βιβλίο, όχι μόνο παραμύθια. Διαβάσαμε το Σάββατο στη βιβλιοθήκη 10 παιδικά βιβλία στην πρωτότυπη έκδοσή τους, δηλαδή στη γλώσσα της πρωτότυπης έκδοσής τους, από το Ισραήλ, από τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Πολωνία, την Τσεχία, τη Σλοβακία. Οπότε τα παιδιά είχαν και εμείς βέβαια, είχαμε τη δυνατότητα να ζήσουμε το πολιτισμικό αυτό στοιχείο με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο μέσα από το παιδικό βιβλίο. Μάλιστα. Βέβαια να πούμε ότι μετά την ανάγνωση υπήρξε και η δράση της ζωγραφικής, σωστά, με την Ακριβώς. έμπνευση να προκύπτει από το περιεχόμενο των βιβλίων Ακριβώς. που προηγήθηκαν. Ακριβώς. Πρώτα διαβάσανε τα βιβλία, τα παιδικά βιβλία στην γλώσσα που ήταν γραμμένα. Έπειτα έγινε μια μικρή περίληψη, 2-3 γραμμές στα αγγλικά για να μπορέσουν όλοι οι συμμετέχοντες να καταλάβουν τι λέει το βιβλίο. Έπειτα έγινε μια μικρή περίληψη στα ελληνικά και τα παιδιά αργότερα είχαν την ευκαιρία, τους δόθηκε το ελεύθερο ουσιαστικά να ζωγραφίσουν. Και τα περισσότερα παιδιά, προς έκπληξή μας, ζωγραφίσανε πάρα πολλές εικόνες μέσα από τα βιβλία που διαβάστηκαν. Δηλαδή, μπορεί ακόμα και να μην καταλάβαιναν αυτό που ακούνε, αλλά βλέπανε τις εικόνες και αυτό τους έδινε μία στη φαντασία τους. Χρησιμοποίησαν τη φαντασία τους και έτσι μπήκανε στον κόσμο μία των βιβλίων νόθηση. Με ένα τελείως διαφορετικό Σωστά. τρόπο. Μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή γονείς, οικογένειες, ίσως και μικρά παιδιά βέβαια. Η δική σας η προτροπή ποια είναι και βέβαια αν μπορεί το βιβλίο και το περιεχόμενό του και αυτό το όμορφο ταξίδι που ξεκινά πιάνοντας στα χέρια ένα συγγραφικό εγχείρημα, ένα βιβλίο, μπορεί να αποτελέσει σύμμαχο των παιδιών και των οικογενειών σε δύσκολες περιόδους, σε περιόδους κρίσεων. Όπως ας πούμε βιώσαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Πόσοι δεν ξέφυγαν από τη ρουτίνα κρατώντας ένα βιβλίο. Ακριβώς. Αν θα έλεγα κάτι, αυτό που θα πω είναι όσο περισσότερα παιδικά βιβλία, όχι μόνο τα παιδιά, εγώ θα πω και εμείς μεγάλοι, διαβάσουμε, ταξιδέψουμε μέσα από αυτά, τόσο το καλύτερο ανοίγουν ορίζοντες. Και δεν θα μιλήσω μόνο για το ελληνικό παιδικό βιβλίο, γιατί το Σάββατο μας δόθηκε μια εξαιρετική ευκαιρία να δούμε την αντίδρασή μας διαβάζοντας και ακούγοντας άλλες γλώσσες.
αυτό και μόνο το κάνει σπουδαίο. Οπότε οποιοδήποτε παιδικό βιβλίο μπορεί να μας ταξιδέψει σε έναν κόσμο τελείως διαφορετικό. Μάλιστα. Πώς μπορεί κάποιος να έρθει σε επαφή μαζί σας? Εννοείται τις δράσεις του θεσμού. Ακριβώς. Και να γνωρίσει τις δράσεις του θεσμού και παρόμοιες πρωτοβουλίες στο επόμενο διάστημα. Ο θεσμός αυτός γιορτάζεται τον κάθε Ιανουάριο με αποκορύφωμα την τελευταία εβδομάδα του Γενάρη. Μπορεί οποιοδήποτε να ενημερωθεί μέσα από το επίσημο site, το οποίο είναι global, είναι το www.multiculturalchildrensbookday.com. Μάλιστα. Εκεί μπορούν να δουν όλες τις δράσεις. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.